Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση το ΚΚΕ τιμάει τους αγώνες της γενιάς που πάλεψε ενάντια στην εφταετή δικτακτορία μέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Όσους στάθηκαν όρθιοι στα Ξερονίσια και στις φυλακές, στους διάφορους τόπους βασανιστηρίων, όλους όσους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την οργάνωση της παράνομης δουλειάς κάτω από τη μύτη του δικτατορικού καθεστώτος. Ιδιαίτερα τιμούμε όσους και όσες πρωτοστάτησαν στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, στη δημιουργία παράνομων κομματικών οργανώσεων, όσους και όσες πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. όλους τους αφανείς ήρωες που παίζοντας το κεφάλι τους έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι στη στήριξη του αντιδικτατορικού αγώνα. Τιμάμε όλους όσους πήραν μέρος στο λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου γράφοντας νέες σελίδες ηρωικής πάλης τους λαού μας, όλους τους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα. Και είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι γιατί ως κόμμα από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε απέναντι στη δικτατορία, αποκαλύψαμε το ταξικό και αντιλαϊκό της χαρακτήρα, δεν συμβιβαστήκαμε ποτέ μαζί της. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η δικτατορία δεν υπήρξε μια παρεκτροπή από τη δημοκρατία, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, ούτε ήταν έργο κάποιων ανώμαλων κύκλων. Η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα ήταν προϊόν όλων των εξελίξεων που είχαν προηγηθεί από την περίοδο, από την απελευθέρωση το 1944 και ύστερα. Άλλαξε τον τρόπο, τη μορφή με την οποία ασκείται η εξουσία, όχι όμως τον ταξικό της χαρακτήρα. Η αστική δημοκρατία έδωσε προσωρινά τη θέση της στη στρατιωτική δικτατορία για να την διαδεχτεί στη συνέχεια αλλάζοντας, όπως εύ, εύστοχα σημείωνε το ΚΚΕ τις ημέρες της λεγόμενης μεταπολίτευσης, την αμφίεση του καθεστώτος, όχι όμως την ουσία του. Και η ουσία του καθεστώτος είναι αυτό της δικτατορίας της αστικής τάξης, των μονοπωλίων, του κεφαλαίου, που ασκείται είτε μέσω της κοινοβουλευτική δημοκρατικής μορφής της, είτε μέσω της ανοιχτής δικτατορικής μορφής της. Η επιβολή δηλαδή της θέλησης της κυρίαρχης αστικής τάξης στην εργατική και τις άλλες λαϊκές δυνάμεις. Αυτή είναι η ουσία άλλωστε και του σύγχρονου αστικού κράτους. Μια επιβολή που πραγματοποιείται και με το καρότο και με το μαστίγιο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και με την προσπάθεια χειραγώγησης και ενσωμάτωσης της εργατικής τάξης, αλλά και με την καταστολή την πυγμή των νόμων και των δυνάμεων καταστολής, επιβολής της τάξης και της ασφάλειας των ένοπλων μηχανισμών του αστικού κράτους. Άλλωστε, στις νομοθετικές προβλέψεις και των πιο δημοκρατικών αστικών συνταγμάτων υπάρχουν ρυθμίσεις για καθεστώτα έκτακτης ανάγκης, για καταστάσεις πολιορκίας που λουτυργούν ως ρελέδες ασφαλείας για το αστικό καθεστώς όταν νιώσει για διάφορους λόγους ότι απειλείται ή ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την κυριαρχία του όπως πριν και τότε καταργεί και αναστέλει όποιες ελευθερίες και δικαιώματα προβλέπει το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Αυτή η θέση βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνημα να είναι αδιάφορο για το πώς επιβάλλει την εξουσία της η αστική τάξη. Κάθε άλλο, Οφείλει να αξιοποιεί όποιες δυνατότητες του δίνονται στα πλαίσια της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να αντιδρά μαχητικά σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της δράσης του, να αντιπαλεύει την καταστολή, τον κρατικό αυταρχισμό και βεβαίως κάθε προσπάθεια επιβολής ανοιχτά δικτατορικού καθεστώτος. Δεν πρέπει όμως να έχει αυταπάντες και ψευδεστήσεις. <κυκλή> Δεν πρέπει να θεωρεί ότι η ύπαρξη του δικαιώματος καθολικά της ψήφου αποτελεί και έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, ότι αυτό είναι όρος για να μπορούν οι εργαζόμενοι να εκφράζουν ή να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι το Κοινοβούλιο είναι το κύριο πεδίο διαξαγωγής της ταξικής πάλης και ότι μέσω αυτού μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς όφελος των εργαζομένων. Η ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα που από πολλές πλευρές αποδεικνύουν το αντίθετο με τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τις λαϊκές δυνάμεις. Οι χειρότερες ήττες και απογοητεύσεις είναι αυτές των αυταπατών και των ψευδεστήσεων και όχι αυτές που προκύπτουν στην ανοιχτή σύγκρουση με τον αντίπαλο σε έναν αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία, η παλιότερη όσο και η πιο πρόσβατη. Ακριβώς λοιπόν επειδή η δικτατορία των συνταγματαρχών ήταν δικτατορία της αστικής τάξης και όχι κάποιων μισότρελων, επίορκων αξιωματικών, γι' αυτό τα αστικά κόμματα αντέδρασαν χλιαρά απέναντί της. Δεν την αντιπάλεψαν στην ουσία, την ανέχτηκαν. Γι' αυτό όλοι οι αστικοί θεσμοί συσπηρώθηκαν γύρω από τη νέα κυβέρνηση. Γι' αυτό όλοι οι μεγαλόσχημοι της χώρας, βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες τη στήριξαν, αλλά και στηρίχτηκαν από την πολιτική της. Γι' αυτό και ο διεθνής συμπεριαλισμός και κυρίως η ΕΠΑ και το ΝΑΤΟ την ενίσχυσαν. Ποια όμως ήταν η αιτία που επιβλήθηκε η δικτατορία. Η ελληνική αστική τάξη στις συνθήκες της απελευθέρωσης βρέθηκε διασπασμένη. Με ένα μέρος της να έχει πάει με τους Ναζί να είναι αυτό που έλεγε, λέει ο λαός μας δοσύλλογοι και άλλο ένα μέρος να είναι με τους Άγγλους στη Μέση Ανατολή χωρίς να μπορέσει να συγκροτήσει κάποια αξιόλογη εθνική αντίσταση απέναντι στους κατακτητές γιατί βλέπετε φοβόταν περισσότερο την εργατική λαϊκή πρωτοβουλία και δράση τη δυνατότητα χειραφέτησης εργατικών λαϊκών μαζών την αποσταθεροποίηση της εξουσίας της. Απέναντί της είχε ένα ρωμαλαίο, ένοπλο εργατικό λαϊκό κίνημα, το εαμικό κίνημα, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το ΚΚΕ. Ένιωθε αντικειμενικά να απειλείται η εξουσία της. Ακόμα και αν ο, ο ίδιος ο αντίπαλός της, το κουκουέ και το λαϊκό κίνημα, δεν είχαν ξεκάθαρο στρατηγικό στόχο σε αυτό το ζήτημα. Ξεπέρασε λοιπόν γρήγορα τις διαφορές της. Οι δοσύλλογοι γρήγορα ξεπλήθηκαν. Η Βασιλεία επέστρεψε ως θεσμός ενοποίησης των διάφορων αστικών παρατάξεων. Ο αντικαμμουνισμός έγινε η βασική κυρίαρχη ιδεολογία της. Εξασφάλισε τη στήριξη των Βρετανών και στη συνέχεια των Αμερικάνων υπεριαλιστών παίζοντας το παιχνίδι του προμαχώνα του καπιταλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και πέρασε στην επίθεση. Η αστική τάξη αξιοποίησε βέβαια και την απουσία ξεκάθαρου στρατηγικού πάλης, στόχου πάλης για την εξουσία από την πλευρά του ΚΚΕ. Αξιοποίησε την αναποφασιστικότητα, την ταλάντευση της παλ... που προέκυπταν από αυτό το γεγονός. Κατάφερε έτσι να ανατρέψει το συσχετισμό που ήταν σε βάρος της ένοπλα να επικρατήσει στον εμφύλιο και να επιβάλει καθεστώς ανοιχτών διώξεων με εκτελέσεις, φυλακίσεις και εξορίες σε χιλιάδες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Παρόλα αυτά, το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν υποτάχθηκαν στον αντίπαλο. <κυρίου> Αγωνίστηκαν ηρωικά το Δεκέμβρη του 1944, αντιστάθηκαν στη μετε... μεταβαρκιζιανή τρομοκρατία, έγραψαν την τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, <κλήσει> που αποτέλεσε και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα και το λαό μας. Οι ανάγκες της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και στην οικονομία και στην κοινωνία επέβαλαν μια σειρά εξυγχρονισμούς. Ταυτόχρονα όμως κυριαρχούσαν διλήμματα στην αστική τάξη. Διλήμματα για το με ποιο μείγμα θα εν... ενσωμάτωσης και καταστολής θα σταθεί απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Πώς θα ξεπεραστεί ο ρόλος θεσμών όπως το παλάτι και ο στρατός που έπαιξαν μεν πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στο λαϊκό κίνημα, δυσκολεύανε όμως κινήσεις εξυγχρονισμού της αστικής εξουσίας και οικονομίας. Αυτά τα διλήμματα αποτέλεσαν τη βάση για οξυμένες αντιθέσεις ανάμεσα σε μερίδες της αστικής τάξης, που κορυφώθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 60. Κυβερνήσεις ανεβοκατέβαιναν, το παλάτι παρέμβαινε ανοιχτά στη συγκρότηση κυβερνήσεων, στήριζε μια μία, μία, την άλλη πολιτική μερίδα, μια σειρά κρατικοί, παρακρατικοί μηχανισμοί δρούσαν με αυτοτελή τρόπο. Για τις εξελίξεις αυτές προβληματίζονταν και οι περιαλιστές σύμμαχοι. Οι ΙΠΑ, το ΝΑΤΟ, που ανησυχούσαν για ένα ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης σε μια νευραλγική για τα συμφέροντά τους περιοχή. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η στρατιωτική δικτατορία του 1967 ήρθε να δώσει απάντηση. Ανεξάρτητα από τη θέληση και τις επιδιώξεις των πρωτεργατών της, οδήγησε αντικειμενικά να λυθούν μια σειρά τέτοια ζητήματα. Επέλεξε την ανοιχτή καταστολή του λαϊκού κινήματος. Εξασφάλισε σταθερή για την αστική τάξη διακυβέρνηση. Πήρε τη δύναμη από τα χέρια του παλατιού, οδηγώντας τελικά στην κατάργηση της Βασιλείας. Επέτρεψε να δρομολογηθούν μια σειρά μέτρα στήριξης του κεφαλαίου, χωρίς καμιά σοβαρή αντίσταση και αντίδραση. Η δικτατορία για την επιβολή της επικαλέστηκε τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ένα λόγο προσχηματικό, αφού δεν κινδύνευε σε αυτές τις συνθήκες από κάποια επανάσταση. Παρόλες τις μεγάλες και νεολοίστικες... λαϊκές και νεολαίστικες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 60, τους μεγάλους εργατικούς αγώνες, το κίνημα ειρήνης, το φυτικό κίνημα της κινητοποιήσεις ενάντια στην αποστασία... Οι, αντικει... Οι αντικειμενικέ εξελίξει, αλλά πολύ περισσότερο η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ο υποκειμενικό παράγοντα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το κίνημα, δεν συνιστούσαν απειλή για το αστικό καθεστώ. Βεβαίω, βλέποντα τα πράγματα στη δυναμική του, σίγουρα υπήρχαν τμήματα τη αστική τάξη που ανησυχούσαν για τη δυνατότητα ριζοσπαστικοποίηση και ανόδου του εργατικού λαϊκού κινήματο, όμω η επαναστατική απειλή δεν ήταν ορατή. Στους κόλπους του ΚΚΕ και σε προέκταση του εργατικού λαϊκού κινήματος διεξάγονταν διαπάλλη ανοιχτοί ή συγκαλυμμένοι για τις προοπτικές της εργατικής λαϊκής πάλημης. Το δίλημα ήταν συμβιβασμός με το αστικό πολιτικό σύστημα και μάλιστα με αυτά τα τμήματα της αστικής πολιτικής που επιδίωκαν χωρίς βέβαια να εγκαταλείπουν τον αντικομουνισμό και την καταστολή την ενσωμάτωση του εργατικού λαϊκού κινήματος και συσπυρώνονταν κυρίως στην Ένωση Κέντρου ή γραμμή σύγκρουση και αντιπαράθεσης με το αστικό πολιτικό σύστημα. Το ΚΚΕ ήδη από την 6η Ολομέλεια του 1956 βρίσκεται σε κρίση. Στην ηγεσία του έχουν επικρατήσει απόψει που ουσιαστικά θεωρούσαν λάθο την επιλογή τη σύγκρουση τη δεκαετία του 40. Υπήρχαν αυταπάτε για τμήματα τη αστική τάξη. Ενισχύονταν κοινοβουλευτικέ λογικέ εξαιτία και των αυξημένων εκλογικών ποσοστών τη ΕΔΑ πολιτικού σχηματισμού, που στην ουσία αποτελούσε συμμαχία κομμουνιστών με σοσιαλδημοκρατικέ δυνάμει, με τι δεύτερε να δίνουν τον τόνο του προγράμματο και του προσανατολισμού του. Κυριαρχούν επίση διαλυτικέ απόψει για την οργάνωση του κόμματο, με αποτέλεσμα τη διάλυση των παράνομων οργανώσεων το 1958 και τη διάχυση των κομμουνιστών μέσα στην ΕΔΑ. Δηλαδή το κομμουνιστικό κίνημα δεν κινούνταν στην κατεύθυνση προετοιμασίας των εργαζομένων και του λαού σε επαναστατική προοπτική, αλλά όμως πιάστηκε και στον ύπνο από την ίδια την εκδήλωση της δικτακτορίας, παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν με αποτέλεσμα χιλιάδες αγωνιστές να συλληφθούν από τις πρώτες στιγμές. Η επιβολή όμως της δικτακτορίας συνέβαλε σε έναν ορισμένο βαθμό να γκρεμιστούν αυταπάτε και ψευδεστήσει, να καταρρεύσουν από την ίδια την πραγματικότητα οι θεωρίε περί ειρηνικού δρόμου, επιβεβαιώνοντα ότι το κομμουνιστικό κίνημα είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνο για το αστικό καθεστώ και ότι απέναντί του θα στρέψει πρώτα απ' όλα τις δυνάμεις του σε κάθε έκτακτη κατάσταση. Το θα σας ταράξουμε στην ομιμότητα του Ηλία Ηλιού, ακούγονταν πια ηρωνικά την ίδια στιγμή που η αστική νομιμότητα επέβαλε το δίκαιο του ισχυρού με ανοιχτά δικτατορικό τρόπο. Ωστόσο, το αποτύπωμα της σύγκρουσης του 45-49 των ταξικών αγώνων της εθνικής αντίστασης είναι βαθύ. Είναι χαραγμένο στους αγωνιστές τους, της περίοδου. Μεταλαμπαδεύεται και σε νεότερους. Έτσι χιλιάδες αγωνιστές δεν ήταν ποτισμένοι με το φαρμάκι του συμβιβασμού και της υποταγής. Δεν έκαναν πίσω. Δεν υποχώρησαν απέναντι στη βία της Χούτας. Δεν υπέγραψαν δήλωση. Άντεξαν φρικτά βασανιστήρια. Ξαναστάλθηκαν αλήγιστοι στις φυλακές και στις εξορίες. Φυλακές και εξορίες που είχαν αφήσει άλλη λίγα χρόνια μερικοί ακόμα και λίγους μήνες πριν τη δικτατορία. Άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει τη ζωή τους από την αρχή, έχοντας στις πλάτες τους πάνω από δέκα χρόνια στις φυλακές. Και όμως δεν λύγησαν, δεν υποτάχθηκαν και μαζί τους ενέπνευσαν νεότερους αγωνιστές που συνέχισαν το δικό τους δρόμο. Πού αλήθεια βρήκαν τη δύναμη για αυτή τη στάση. Η δύναμη αυτή αντλείται από τη βαθύτερη πίστη στο δίκαιο του αγώνα της εργατικής τάξης, από τα ιδανικά της ταξικής πάλης, από την πεποίθηση ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, από την αλήγιστη στάση που διαμορφώθηκε στις συνθήκες της ένοπλης ταξικής σύγκρουσης του 1946-1949, Αυτά τα στοιχεία τελικά αποτέλεσαν και αποτελούν δομικό γενετικό υλικό για το ίδιο μας το κόμμα, που το επέτρεψαν να ξεπεράσει μεγάλες βουρτούνες και δύσκολες στιγμές, να ξανασταθεί στα πόδια του, να ανασυγκροτηθεί, να ανασυγκροτηθεί ξανά όταν και όποτε αυτό χρειάστηκε. Έτσι και τότε, το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του από τις πρώτες μέρες της δικτατορίας παρόλο που δεν είχε συγκροτημένες κομματικές οργανώσεις, διακήρυξε την αντίσταση στο δικτατορικό καθεστώς. Το κατήγγειλε ανοιχτά, κάλεσε το λαό να παλέψει εναντίον του. Απ' την αρχή έγιναν τα πρώτα βήματα συγκρότησης παράνομων μηχανισμών, αξιοποιώντας και την πείρα της δουλειά στην παρανομία. Το 1968 και η 12η Ολομέλεια, η ρήξη με τις δυνάμεις στην ηγεσία του Κουκουέ που ουσιαστικά επιδίωκαν τη διάχυσή του σε σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση αποτέλεσαν σημείο καμπής για τον προσανατολισμό του κόμματος, την ανασυγκρότησή του και την οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης. Το ίδιο κρίσιμο γεγονός αποτέλεσε η ίδρυση της ΚΝΕ τον ίδιο χρόνο, δίνοντας στο κόμμα τη δυνατότητα να αποκαταστήσει το χαμένο έδαφος της κομμουνιστικής δουλειάς στην νεολαία, να δουλέψει ουσιαστικά στις νέες γενιές αγωνιστών, να προετοιμάσει τις νέες γενιές κομμουνιστών. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα της αντιδικτατορικής πάλης. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε. Υπήρξαν πολλοί αγωνιστές της πάλης ενάντια στη δικτατορία με διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς που άνοικαν σε άλλες οργανώσεις, Άλλοι σε οργανώσεις προέρχονταν πολιτικά από το χώρο του κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, άλλοι από οργανώσεις με αναφορές σε ρεύματα του κομμουνιστικού κινήματος. <coughs> Ωστόσο, έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι το κόμμα και η ΚΝΕ σήκωσαν μεγάλο βάρος στην οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης. Της προσπάθειας αυτής, αυτή να αποκτήσει μαζικά χαρακτηριστικά, να συμβάλλει στην άνοδο των διαθέσεων, ειδικά μετά το 1970. Το κόμμα μας έβαζε καθαρά ότι στόχος είναι η ανατροπή της δικτατορίας από το λαό, μην αποκλείοντας και την πιθανότητα ένοπλης εξέγερσης. Η όξυση των λαϊκών εργατικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής στήριξης του κεφαλαίου από τη δικτατορία, τα σημάδια διεθνούς οικονομικής κρίσης, οι διεθνείς εξελίξεις με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τις εξελίξεις στη Χιλή και άλλες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, αλλά και ταυτόχρονα η προσπάθεια της δικτατορίας για φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, δηλαδή για ελεγχόμενο σταδιακό πέρασμα στην αστική δημοκρατία, αποτέλεσαν την αντικειμενική βάση για την άνοδο των διαθέσεων. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε ότι αυτή η άνοδος δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη συστηματική επίδραση και παρέμβαση των κομμουνιστών όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σε συνθήκες που το καθεστώς φαινόταν ανίκητο, ακόμα και τότε που διάφοροι, ακόμα και αυτοπροσδιοριζόμενοι ως αριστεροί, διαβεβαίωναν ότι η δικτατορία θα έμενε για δεκαετίες, όπως του Φράγκο στην Ισπανία ή του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Σε αυτές τις συνθήκες, το εγχείρημα της φιλελευθεροποίησης έβαζε μπροστά στο κίνημα με νέα μορφή το δίλημα υποταγή και συμβιβασμός με τη δικτατορία και τελικά με την αναμόρφωση της αστικής εξουσίας ή σύγκρουση με αυτή με στόχο την ανατροπή της από το λαό. Αν και η μεγάλη αδυναμία του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο είναι η μη σύνδεση του στόχου της ανατροπής της δικτατορίας με το στόχο της εργατικής εξουσίας, ωστόσο δεν πατάει την παρανόφλουδα της φιλελευθεροποίησης. Στο παραπάνω δίλημα δίνει ξεκάθαρη απάντηση και με τη δράση των δυνάμεών του στην πράξη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ αξιοποίησαν κάθε δυνατότητα που έδινε η φιλελευθεροποίηση, καταγγέλλοντας όμως ανοιχτά το εγχείρημα της Χούντας, βάζοντας κατεύθυνση σύγκρουσης με το δικτατορικό καθεστώς και με τα σχέδια τμήματων της αστικής τάξης σε συνεργασία με τους Αμερικάνους υπεριαλιστές για ομαλή μεταμόρφωση του καθεστώτος. Η γραμμή του Κουκουέ και της ΚΝΕ ήταν η γραμμή της μαζικής πάλης του λαού και νεολαίας για την ανατροπή του καθεστώτος. Μια γραμμή σε αντίθεση με δυνάμεις που προερχόταν από το κομμουνιστικό κίνημα και αυτοπροσδιόριζονταν ως αριστερές που καλούσαν σε στήριξη της φιλελευθεροποίησης. Το ΚΚΕ για άλλη μια φορά σε μια κρίσιμη στιγμή παρά αντιφάσει και στρατηγικές αδυναμίες κατάφερε να διαλέξει το δρόμο της σύγκρουσης και όχι της υποταγής στο αστικό καθεστώς, το δρόμο της σπαστικοποίησης και όχι του συμβιβασμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων εκδηλώθηκε και ο λαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου. Αυθόρμητος ως προς το σχεδιασμό του, αλλά στην ουσία προϊόν και κορύφωση της ανόδου του φοιτητικού κινήματος και των ευληματικών εκδηλώσεών του όπως τα γεγονότα της νομικής, αλλά και του ευρύτερου λαϊκού κινήματος της περίοδου. Η δυνάμει της ΚΝΕ παρά όποιε ταλαντεύσεις και προβληματισμούς από την πρώτη στιγμή επιδίωξαν να δώσουν πολιτικοποιημένο περιεχόμενο στον αγώνα, να αποκτήσει αντιδικτατορικό χαρακτήρα να κυριαρχήσουν αντιπεριαλιστικά συνθήματα όπως το έξω ΕΥΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Οι δυνάμεις της ΚΝΕ και του Κουκουέ προσπάθησαν να δώσουν παλαϊκό χαρακτήρα στο ξεσηκωμό, συμβάλλοντας την κινητοποίηση των εργαζομένων και του λαού της Αθήνας. Αυτή άλλωστη η εξέλιξη ήταν που, υποχρε... που οδήγησε στην απόφαση του δικτατορικού καθεστώτος για ανοιχτό χτύπημα και καταστολή του κινήματος με την κινητοποίηση στρατιωτικών μονάδων. Ο φόβος δηλαδή, μην ο δεν περιοριστεί στα λόγια της φοιτητική κινητοποίησης, αλλά πάρει ευρύτερα λαϊκά χαρακτηριστικά. Στις ερπίστριες στο τάγκς που κρέμισαν την πόρτα του Πολυτεχνείου, στη θυσία όσων έδωσαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες, θαύτηκε οριστικά το σχέδιο φιλελευθεροποίησης του δικτατορικού καθεστώτος. Υπήρξε το πρελούδιο της κατάρρευσής του που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1974 μετά τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο φοιτητικό και εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ιτήθηκε κάτω από τα χτυπήματα της κρατικής καταστολής. Ωστόσο ήταν μια από τις που συμβάλλουν στη γενικότερη αφύπνιση. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου έφερε στο προσκήνιο τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίθεση στη δικτακτορία. Με πιο οργανωμένο και με πιο μαζικό τρόπο, προκαλώντας ρογμές στη συγκεκριμένη μορφή της εξουσίας του κεφαλαίου που στηρίζονταν στην απρόκλητη βία και καταστολή. Προκάλεσε ρογμές στην ενότητα των δυνάμεων της Χούντας. Η Χούντα δέχτηκε στηριπτικό χτύπημα καθώς ματαιώθηκε το σχέδιο εξαπάτησης του λαού και μασκαρέσματό της, που βρισκόταν σε εξέλιξη με την κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Ταυτόχρονα το Πολυτεχνείο συνέβαλε στην επιτάχυνση της υποβόσκουσας πορείας πτώσης της Κούντας και ενώ ήδη ετοιμαζόταν η επόμενη μέρα σε συνδιαλλαγή με στελέχη των αστικών πολιτικών κομμάτων. Το αίμα που χύθηκε, σε συνδυασμό με το έγκλημα στην Κύπρο, συνέβαλε τελικά για την κατάρρευσή το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή μετά την, κατάργηση, μετά την κατάρρευση της Χούντας έδωσε το έναυσμα της συνέχισης της πάλης και του αγώνα για την πραγματική δικαίωση των οραμάτων της πάλης που πραγματικά μένουν αδικαίωτα όσο υπάρχει σήμερα η καπιταλιστική εξουσία, η κοιναβουλευτική δικτακτορία των μονοπωλίων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου μπορούν να αντληθούν συμπεράσματα γενικότερης αξίας για τις συνθήκες απότομων λαϊκών ξεσπασμάτων που πάντα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των εξελίξεων ενός συστήματος που παρασιτεί και σαπίζει που συγκεντρώνει πολλές αντιθέσεις που προκύπτουν από την ταξική εκμετάλλευση και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική καταπίεση του κάστοτε αστικού κράτους και των μηχανισμών του, όποια μορφή και αν έχουν, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει δυσβάχσταχτη και να προκαλέσει τη μαζική αντίδραση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Αυτή η προοπτική υπάρχει και είναι δυνατόν να εκδηλωθεί σε συνθήκες που δεν έχει ακόμα συνολικά οριμάσει ο κλονισμός της καπιταλιστικής εξουσίας, αλλά ούτε υπάρχει ο συσχετισμός ή οργάνωση και ο προσανατολισμός του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ωστόσο, είναι κρίσιμη ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες η ιδεολογικοπολιτική και οργανωτική ετοιμότητα, ο ξεκάθαρος στρατηγικός προσανατολισμός της πολιτικής πρωτοπορίας, ώστε αυτός ο αγώνας να βρει διέξοδο, να αποτελέσει εφαλτήριο για όξυνση της ταξικής πάλης. Από τον εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, είναι σημαντική η πείρα που αναδεικνύεται σχετικά με τις μορφές πάλις και του ρόλου που μπορούν να παίξουν σε συγκεκριμένες στιγμές για τη συσπήρωση και την κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών μαζών στην κατεύθυνση της αποφασιστικής αναμέτρησης. Όπως και σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε όλες οι μορφές πάλις και η πείρα των μαζών να εντάσσονται αποτελεσματικά Στη, σε, σε ανατρεπτική στρατηγική της ταξικής πάλης. Αντλείται σημαντική πείρα αναφορικά με το πώς οι εργατικές λαϊκές μάζες μπορούν να οριμάζουν γρήγορα, μετέχοντας ενεργά σε γεγονότα αποφασιστικής συμμαχίας, σε δράσεις που τους φέρουν σε σύγκρουση με τους μηχανισμούς της καπιταλιστικής εξουσίας. Από την ίδια σκοπιά, το παράδειγμα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου διδάσκει για πολλοστή φορά στην ιστορία ότι καμιά μορφή ταξικής εκμετάλλευσης εξουσίας όσο βίαιη και παντοδύναμη και αν φαντάζει δεν είναι άτρωτη όταν έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Μπορεί να πληγωθεί ανεπανόρθωτα ή και να ανατραπεί ακόμα και όταν ένα σχετικά τυχαίο γεγονός αποτελέσει το σπινθήρα για την εκδήλωση των μαχητικών διαθέσεων των εργατικών λαϊκών μαζών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, τα συμπεράσματα δεν αφορούν μόνο την ιστορική αποτίμηση των παρελθόντων γεγονότων. Αφορούν πολύ περισσότερο το σήμερα αλλά και το αύριο. Σήμερα το ΚΚΕ μελετά και διδάσκεται από την ιστορία του, επιδιώκοντας να ενσωματώσει τα διδάγματα στην πράξη, στην καθημερινή του δράση. Τα νέα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος που βαραίνουν τη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών δυνάμεων, κάνοντας ακόμα πιο δυσμενείς τους όρους δουλειάς και επιβίωσης, άλλοτε με τη μεγάλη ανεργία, άλλοτε με τη μεγάλη ακρίβεια, άλλοτε με την κρίση, άλλοτε με την ανάπτυξη, φανερώνουν ουσιαστικά τα όρια του ξεπερασμένου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού. Η πύρα που συσσωρεύεται από διάφορα μέτωπα επιβεβαιώνει πολλές φορές και με τραγικό τρόπο ότι το σημερινό σύγχρονο αστικό κράτος δεν είναι ένα κράτος για όλους, αλλά ένα κράτος για τους λίγους, για το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, ένα κράτος εχθρικό για τους εργαζόμενους και τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Ο κίνδυνος γενίκευσης των υπεριαλιστικών πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη αποδεικνύει ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του σημερινού συστήματος και ότι είναι αυταπάτες και ψευδεστήσεις τα περί ειρηνικού και δίκαιου κόσμου. Οι επιλογές της ελληνικής αστικής τάξης, όπως εκφράζονται με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά που έχουν επί της και τη συνένεση των άλλων αστικών κομμάτων που είτε κυβέρνησαν τη χώρα, είτε ως αντιπολίτευση στήριξαν αυτές τις επιλογές, πολλαπλασιάζει από όλε τις πλευρές τα προβλήματα και τα αδιέξοδα των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών δυνάμεων. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες συνηγορούν στην άνοδο της διαμαρτυρίας, της δυσαρέσκειας, της αγανάκτησης, που καταγράφεται ακόμα και σε έρευνες της κοινή γνώμης, ανεξάρτητα στι στις εγκλογές, οι εργαζόμενοι επιλέγουν πολλές φορές με βαριά καρδιά το ένα ή το άλλο αστικό κόμμα. Διαμορφώνεται λοιπόν το έδαφος για νέες μαζικές εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, γιατί όχι και για νέους λαϊκούς ξεσηκωμούς. Το απέδειξαν μια σειρά γεγονότα το προηγούμενο διάστημα. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα τέμπη, μέχρι τις πρόσφατες αγωνιστικές διεργασίες σε εργασιακούς κλάδους, σε τμήματα αυτοαπασχολουμένων, το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, η απέτηση να απεμπλακεί η χώρα από την υπεριαλιστική σφαγή. Σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει πείρα που πρέπει να αξιοποιηθεί και δείχνει ότι ο δρόμος του συμβιβασμού και της υποταγής στο σύστημα με διάφορες δικαιολογίες και επιχειρήματα, ο δρόμος που λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα από τα μέσα, αξιοποιώντας την κυβέρνηση και τους θεσμούς του αστικού κράτους έχει χρεοκοπήσει και πολιτικά και ιδεολογικά. Στην πράξη σήμερα οδηγεί σε νέους γύρους απογοήτευσης, συμβιασμούς και αποστράτευσης, είτε μέσω της προσπάθειας της νέας ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συγκριθεί στη συστημικότητα και τη διαχειριστική ικανότητα και τον ευρωατλαντισμό με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ομολογώντας ανοιχτά τον αστικό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής δύναμης, είτε μέσω της προσπάθειας των αποχωρισάντων να αναβιώσουν την ψευδέστηση του παλιού καλού ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενοι το αντελαϊκό έργο της κυβέρνησής του την περίοδο 15-19, καθώς και τις στρατηγικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει και η νέα ηγεσία, καλώντας δηλαδή τον κόσμο να ξαναζήσει από την αρχή όλα όσα οδήγησαν ως εδώ, είτε μέσω της προσπάθειας αναβίωσης του ΠΑΣΟΚ ως βασικού πυλώνα της σοσιαλδημοκρατίας της χώρας, ξεπλένοντας ουσιαστικά τις μεγάλες του ευθύνε στην προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής και της στρατηγικής του κεφαλαίου εδώ και δεκαετίες. Τα σχέδια αυτά στην πραγματικότητα αποτελούν εφεδρεία για το σύστημα προκειμένου η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια, η πιθανότητα λαϊκών ξεσηκωμών να διοχετευτεί για ακόμη μια φορά σε ανώδυνα κανάλια, να εξαντληθεί στην αναζήτηση μιας νέας κυβέρνησης που δήθεν θα δώσει απάντηση στα λαϊκά προβλήματα. Θα διαλέξουν λοιπόν ξανά οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές δυνάμεις το δρόμο του συμβιβασμού και της ενσωμάτωσης ή το δρόμο της ριζοσπαστικοποίησης και της ανατροπής. Το ΚΚΕ μπορεί σήμερα να επικοινωνεί να διαμορφώνει σχέσεις με εργαζόμενους ανθρώπους του λαού που ακολουθούσαν δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας με αριστερούς αγωνιστές να είναι αποκούμπητους στις σημερινές συνθήκες για τις εκρίσιμες στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος δεν συμβιβάστηκε. Δεν συνένεσε στην προσπάθεια εξαπάτησης και αποπροσανατολισμού του λαού γιατί ανέδειξε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού που να μπορεί να δώσει διέξοδο στα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Γιατί απέδειξε στην πράξη με τη δράση του την προσπάθεια να συσπυρώσει τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την πολιτική αφετηρία του καθενός στον αγώνα, στην αντιπαράθεση με την πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, στη βάση της ταξικής τους και κοινωνικής τους τοποθέτησης, στη διεκδίκηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών τους. Στο ερώτημα αν υπάρχει διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση, εμείς κατηγορηματικά απαντάμε ναι, υπάρχει. Υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει ο στόχος, το έχουμε αποτυπώσει στο πρόγραμμά μας, το κάνουμε πράξη με τη δράση μας. Είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με το καπιταλιστικό σύστημα και το αστικό κράτος, ένας δρόμος που διαμορφώνεται, αναπτύσσεται και οικοδομείται μέσα από τα μικρά και μεγάλα μέτωπα του αγώνα, για τα ομεροκάματο, το εισόδημα, την προστασία της υγείας, τις ευρύτερες εργατικές λαϊκές ανάγκες, την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι ο δρόμος που βοηθάει να οριμάζουν οι αγώνες και οι αντιστάσεις που αναπτύσσονται, να βάζουν στο στόχαστρο το πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, τον υπεριαλισμό να μην εκτονώνονται αναζητώντας λύση στην κυβερνητική εναλλαγή. Είναι ο δρόμος που δεν επικαλείται τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, την υποταγή και το συμβιβασμό με αυτόν, αλλά αντίθετα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του που συμβάλλει να δυναμώνει η πίστη και η εμπιστοσύνη στη δύναμη που έχει οργανωμένος ταξικός αγώνας, η κοινή δράση και συμμαχία εργαζομένων αγροτών και αυτοαπασχολουμένων της πόλης, να δυσκολεύει αντιλαϊκές πολιτικές, να επιβάλλει λύσεις προς όφελος των εργαζομένων, να δυναμώνει ο πρωταγωνιστικός ρόλος τους, να γίνεται πράξη το σύνθημα «Ο λαός σώζει το λαό» στο δρόμο της ανατροπής. Είναι ο δρόμος της συγκέντρωσης δυνάμεων για την ανατροπή του σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματος που αναδεικνύει επιστημονικά, τεκμηριωμένα, ότι απέναντι σε κάθε εργατικό λαϊκό πρόβλημα υπάρχει λύση υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, λύση που προϋποθέτει να βγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος, ο δρόμος που φωτίζει το δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι ο στόχος που δίνει απάντηση στο ζήτημα της εξουσίας. Αντί ο λαός και οι εργαζόμενοι να περιμένουν λύσεις από αστικές κυβερνητικές εναλλαγές, να εμπνευστούν από την προοπτική μιας άλλης εξουσίας, της δικιάς τους εξουσίας, της εξουσίας των εργαζομένων, του λαού, της εργατικής λαϊκής εξουσίας, που θα αποτελεί προϊόν ανατροπής του σάπιου συστήματος. Μιας εξουσίας που ως περιεχόμενο θα έχει τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με κριτήριο της παραγωγής και της οικονομίας στις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες, με κεντρικό σχεδιασμό, με τους εργαζόμενους να ασκούν οι ίδιοι την εξουσία μέσω των δικών τους οργάνων και θεσμών. Αυτό είναι ο σοσιαλισμός για τον οποίο παλεύουμε και που μπορούμε σήμερα να τον ισχυροποιήσουμε ως προοπτική και διέξοδο για το λαό. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο που προβάλλει το ΚΚΕ και με τις θέσεις τους και με τις δράσεις του στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι ένα πλαίσιο συμπόρευσης ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή κάνουν το βήμα εγκαταλείποντας το δρόμο των αυταπατών και των ψευδεστήσεων. Είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν χιλιάδες ακόμη που ταλαντεύονται και έχουν επιφυλάξεις. Έχουμε αποδείξει ότι στο δρόμο του αγώνα μπορούμε να βρεθούμε μαζί με χιλιάδες, με διαφορετικές αφι... εφετηρίες. Τα ελπιδοφόρα μηνύματα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων φανερώνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν να δυναμώσει ένα ευρύτερο ριζοσπαστικό ρεύμα. Καλούμε όλους και όλες να γίνουν μέρος αυτού του ρεύματος. Το επιχείρημα ότι μαζικά ο λαός δεν είναι έτοιμος σήμερα για ανατρεπτική διέξοδο παραγνωρίζει αυτό που μας διδάσκει και η ίδια η πείρα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Ότι έρχονται στιγμές που εργατικές λαϊκές μάζες που το προηγούμενο διάστημα κινούταν παθητικά βγαίνουν ξαφνικά στο προσκήνιο όπως και ότι είναι κρίσιμη όλη η παρέμβαση των κομμουνιστών για να συμβάλλουν με τη δράση τους στην ορίμανση μιας τέτοιας εξέλιξης. Η υλοποίηση των στόχων της πραγματικής διεξόδου για την εργατική τάξη και το λαό απαιτεί, προϋποθέτει τη μαζική συσπήρωση και δράση εργαζόμενων και λαϊκών δυνάμεων γύρω από την πολιτική του ΚΚΕ, την ευρύτερη συμπόρευση στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εκεί βρίσκεται η διέξοδος. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Έτσι μπορούμε να δικαιώσουμε τους ένδοξους αγώνες του παρελθόντος, τους λαϊκούς ξεσηκωμούς που μας εμπνέουν και είναι σήμερα οδηγοί μας. Υποκλεινόμαστε μπροστά στους αλήγης της ταξικής πάλης, όλους εκείνους που όρθωσαν το ανάστημά τους, αγωνίστηκαν στις δύσκολες συνθήκες, παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες και τις θυσίες τους, δίνουμε υπόσχεση ότι θα τους δικαιώσουμε. Ζήτω ο ηρωικός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου. Ζήτω τα 105 χρόνια ίδρυσης και δράσης του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.